Εδώ και εβδομάδες που έχει ξεσπάσει το ελληνικό MeToo, ο χώρος σας, των ηθοποιών, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνου. Έχουν βγει τρομερές καταγγελίες για κακοποιήσεις κάθε είδους που αφορούν γυναίκες, άντρες και δυστυχώς και παιδιά, και σεξουαλικές αλλά και εργασιακές, εξουσίας δηλαδή αφεντικών πολύ σκληρών, τα οποία πραγματικά αφορούν και 38 ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου, τα οποία έχουν σοκάρει την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, μια φυσιολογική ερώτηση είναι αυτός είναι ο χώρος σας? Πάντα λέω ότι το θέατρο, η τέχνη εν γέννη, αλλά το θέατρο θα μιλήσω γιατί είναι ο δικός μου φυσικός χώρος, είναι μια εμπειρία αποκαλυπτική. Και ως τέτοια ήρθε το θέατρο να φωτίσει μια παθογένεια που αφορά ασφαλώς όχι μόνο το συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, αλλά και πολλούς άλλους που ακόμα δεν έχουν βρεθεί κατάλληλες αφορμές, ευκαιρίες, δεν ξέρω, για να βγουν αντίστοιχα φαινόμενα στην επιφάνεια. Ασφαλώς και λοιπόν το θέατρο δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένας χώρος φωτός, ένας χώρος θεραπείας και ίασης και αποκάλυψης. Και ως τέτοιο ήρθε λοιπόν να βγάλει στην επιφάνεια μια πολύ πολύ σοβαρή παθογένεια ετών, που φυσικά έρχεται και ακουμπάει αυτή η παθογένεια της κακοποίησης, της παρενόχλησης, της κατάχρησης εξουσίας, έρχεται και ακουμπάει στις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή, αυτή είναι δύο κρίκοι αλληλένδετοι. Η επισφάλεια εργασιακή, η συνθήκη στην οποία ο ηθοποιός ή η ηθοποιός τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο είναι προς αναζήτηση δουλειάς, η αγωνία του να καταγγελθεί ένα περιστατικό κατάχρησης, κακοποίησης, οτιδήποτε αντίστοιχο, εν μέσω παράστασης που αυτό ελοχεύει το κίνδυνο να κατέβει η παράσταση, άρα πολλοί κόσμοι θα χάσει τη δουλειά του. Η αγωνία του να κυκλοφορεί στο συνάφι, ότι αυτός είναι δύσκολος, μιλάει πολύ. Όλα αυτά έρχονται και ακουμπάνε σε ένα πάρα πολύ ρευστό εργασιακό πλαίσιο που ασφαλώς επιτρέπει τέτοιες πρακτικές. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο ότι το ελληνικό MeToo βρήκε τη φωνή του μέσα στην πανδημία. Μέσα δηλαδή σε μια αναγκαστική εργασιακή παύση που ενδεχομένως και πολλούς τους οδήγησε σε μια εσωστρέφεια και μια προσωπική αναζήτηση της πορείας τους, αφενός και αφετέρου και σε μια, αν θέλεις, πολύ απλή σκέψη και συνέστημα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω να χάσω τίποτα. Και εφόσον δεν έχω να χάσω τίποτα και εφόσον έγινε η αρχή, θα ακολουθήσω κι εγώ αυτόν τον δρόμο. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για το θέατρο. Επουδενή, κατά τη γνώμη μου, το θέατρο δεν κινδυνεύει, γιατί ακούστηκαν αυτά, ότι το θέατρο θα πληγωθεί. Απέναντίας, είναι μία εξυγίανση αυτή τη στιγμή. Θα περάσουμε σε μία άλλη εποχή. Νομίζω, δηλαδή, η εποχή εκείνη που ήθελε τους φωτισμένους δασκάλους, που είναι πατέρες, τέρατα, ο πατέρας, τέρας, δάσκαλος, αφέντης, κλείνει ανεπιστρεπτή. Και η ίδια η εποχή μας οδηγεί σε μία άλλη συνθήκη. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι για να μπορώ να την περιγράψω, αλλά σίγουρα αυτό που ξέραμε ως τώρα τελειώνει. Ναι, μια και το θίξατε. Πραγματικά αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής. Πράγματι ο σκηνοθέτης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Θεός. Ναι. Και αυτό πιστεύεις ότι αλλάζει? Έχει αλλάξει δηλαδή μέσα στις... όχι απλώς στις συνειδήσεις του κόσμου, αλλά και στις συνειδήσεις των ηθοποιών, των ίδιων, για να μπορέσουν να επιβάλλουν μια τέτοια ιστορία. Δεν, η εποχή της παντοκρατορίας έχει τελειώσει. Νομίζω ότι εν γέννη η εποχή της παντοκρατορίας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στο σκηνοθέτη, στον πολιτικό ηγέτη, δηλαδή τελειώνει. Πάμε σε άλλο, σε άλλες δομές που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες πώς θα διαμορφωθούν. Αλλά νομίζω ότι ναι, αυτό που γνωρίζαμε ως τώρα, ως εκείνον ο οποίος είναι ο επικεφαλής και υπάρχει μια ξεκάθαρη ιεράρχηση, αρχίζει και κουνιέται. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή τι θα γεννηθεί από αυτή την ιστορία. Το σημαντικό πάντως είναι το εξής, ότι πέρα από τις αποτρόπιες πράξεις που έχουν βγει στην επιφάνεια και θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, και αυτό είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία έχουμε να κερδίσουμε το εξής. Πρώτον, ότι από όλη αυτή την ιστορία έχει
Ένα πάρα πολύ σημαντικό κέρδος είναι ότι στην πράξη πια αποδείχθηκε πόσο μεγάλη σημασία και ανάγκη έχουμε από θεσμικά όργανα, μαχητικά, αγωνιστικά, οργανωμένα. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, μετά από πάρα πολλά χρόνια που λειτουργούσε εργολαβιακά, αποκτά τη φωνή του, τον παλμό του, συνδέεται με τα κινήματα, φτιάχνει θεσμικές διαδικασίες, θεσπίστηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτό και άρα μπορεί από εδώ και στο εξής ένας ηθοποιός να καταφύγει εκεί και έσω θεσμικά να δεθεί μια πρώτη λύση. Και ξαναμπαίνουν στο τραπέζι πολύ σημαντικά ζητήματα όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα μου πεις τώρα πώς συνδέονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το MeToo. Συνδέονται. Γιατί όταν ως εργαζόμενος νιώθεις ότι είσαι ασφαλής, δεν επιτρέπεις τόσο πολύ χώρο στην όποια κατάχρηση θα γίνει. Είχαν καταργηθεί οι παλιά οι συμβάσεις συλλογικές. Ναι. Πότε καταργήθηκαν και πώς. Τώρα δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, αλλά μέσα στα μνημόνια καταργήθηκαν. Ναι. Θέλω να πω, έπαιξε ρόλο φυσικά και το γεγονός της υποεκπροσώπησης συνδικαλιστικής, το ότι ο ίδιος ο κλάδος, οι εργαζόμενοι δηλαδή στον κλάδο αυτό, δεν αντιστάθηκαν συλλογικά. Ναι, σαφώς. Τώρα βλέπεις να φουσκώνει αυτό, δηλαδή να συμμετέχουν ενεργά, γιατί τους αφορά τους ίδιους. Δηλαδή, αν δεν ενεργοποιηθούν οι ίδιοι, όποιες θεσμικές αλλαγές και να γίνουν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ακριβώς. Αν δεν ενεργοποιηθεί ο ίδιος ο εργαζόμενος. Και ενεργοποιείται, αλλά ενεργοποιείται και σε μια πάρα πολύ υγιή βάση, πολυφωνική, κινηματική. Δηλαδή, ουσιαστικά το σωματείο ξαναπήρε τα πάνω του από τα κινήματα όπως Support at Work, από όλη αυτή τη δυσμένεια που επέφερε η πανδημία. Η οποία όμως ταυτόχρονα μας ενεργοποίησε ούτως ώστε να μπουν κάποια πράγματα σε έναν δρόμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Ότι το σωματείο αποκτά το ρόλο που του αρμόζει και που παρακολουθούμε σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Για παράδειγμα, όταν το σωματείο των ηθοποιών, ας πούμε, στην Αμερική απεργεί, παραλύει μηχανία. Είναι πάρα πολύ ισχυρά έτσι, σωματεία. Δεν τυχαίο το MeToo στην Αμερική είχε τρομακτική επίδραση. Ακριβώς. Είναι πολύ ισχυρά σωματεία, γιατί το θέαμα, ο πολιτισμός και το θέαμα είναι βαριά βιομηχανία. Έτσι είναι. Και είναι και για τη χώρα μας, σε άλλες αναλογίες προφανώς. Αλλά στο κομμάτι της οικονομίας, ο πολιτισμός, και αυτό ποτέ δεν τον έλαβε υπόψη της η κυβέρνηση συγκεκριμένη, ο πολιτισμός είναι μια βαριά βιομηχανία. Απασχολεί πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας. Πέρα δηλαδή από την αξία του πολιτισμού ως αξία αυθύπαρκτη, έτσι προφανώς, και σε ένα κομμάτι καθαρά τεχνοκρατικό και οικονομικό, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Ως τέτοια λοιπόν πρέπει τα όργανα τα θεσμικά όπως είναι το Σωματείο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο που έφτιαξε το Σωματείο, με τη γνώση ακριβώς της δύναμης που έχουν και με τις σωστές βέβαια διαδικασίες, συλλογικές διαδικασίες, να ξαναβάλουν και να διεκδικήσουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα όπως η άδεια εξίσωσης επαγγέλματος. Δεν σου λέω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά είναι σημαντικό να το ξανασυζητήσουμε. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα πειθαρχικά συμβούλια, ένας έλεγχος τέλος πάντων εργασιακός, γιατί άπαξ υπάρχει αυτή η εργασιακή ασφάλεια, είμαι σίγουρη ότι και όλο αυτό το κομμάτι της σεξουαλικής κακοποίησης της κατάχρησης, αν όχι θα εξουδετερωθεί, σίγουρα δεν θα είναι τόσο εύκολο. Δεν θα τους είναι τόσο εύκολο. Πάνω δηλαδή στη λογική ότι εγώ θα σου δώσω δουλειά. Πολλά μπορούν να παιχτούν. Επειδή το αναφέρεις, επειδή ζούμε στην Ελλάδα των μνημονίων και πολλοί μιλάνε για τη γενιά των 500 ευρώ, αυτή τη στιγμή αυτά που βγαίνουν είναι πολύ κακές συνθήκες εργασίας, πληρωμής. Ακόμα και αν έχει εργασία κάποιος, τα μεροκάματα είναι πάρα πολύ χαμηλά, δεν τον αρκούν για να επιβιώσει. Και άρα θέλουμε να μιλήσουμε περισσότερο και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποιες είναι, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει lockdown και που φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Πολλοί τα έχουν ξεπεράσει τα όρια της επιβίωσης. Δηλαδή, το Σωματείο Ηθοποιών έκανε έρανο. Ενέτη 2021. Έρανο. Για να δοθεί τροφή σε κάποιους ηθοποιούς. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της χαρτογράφησης των ηθοποιών. Άλλη μια παθογένεια που δεν την ακουμπήσαμε τόσα χρόνια. Τι εννοείται με την χαρτογράφηση. Χαρτογράφηση για το ποιος είναι ηθοποιός και άρα κατ' επέκταση ποιος δικαιούται επιδόματα. Έστω αυτά τα πενιχρά, το 534.
Είναι μια πολύ μεγάλη σπαζοκεφαλιά. Γιατί, δεν είναι απλό. Γιατί είναι σπαζοκεφαλιά, γιατί, και δεν είναι απλό. Γιατί, για να το πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια, πολλοί ηθοποιοί, λίγο πριν το lockdown, ήταν σε πρόβα. Σε πρόβα όπου δεν είχε γίνει όμως πρόσληψη, άρα δεν φαινόντουσαν. Γίνεται το lockdown και δεν μπορούν να μπουν σε αναστολή. Αλλά ήτανε, εργάζονταν ως ηθοποιοί. Θέλω να πω δηλαδή το να υπάρξει μια χαρτογράφηση, το ποιος είναι ηθοποιός και κατ' επέκταση μπορεί να λάβει τα όποια επιδόματα δίνει η πολιτεία. Για να απαντήσω όμως λοιπόν σε αυτό που μου λες, η ζημιά, δεν λέω ότι είναι μόνο προνόμιο, τραγικό προνόμιο των ανθρώπων του πολιτισμού, γιατί από ό,τι ακούω και η εστίαση πάει κατά διαόλου και ο τουρισμός και τα λοιπά. Εγώ θα μιλήσω για τον πολιτισμό που τον γνωρίζω. Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Να πούμε κάτι πολύ απλό. Πέραν των επιδομάτων αυτών, τα οποία επιδόματα με τα 534 θέλω να μου απαντήσει κάποιος πώς μπορεί να ζήσει, αν έχει οικογένεια. Δηλαδή και αν είσαι εργένης, νέος, ίσως κάπως να τα φέρεις βόλτα, αλλά ένας οικογενειάρχης του είναι απαγορευτικό. Πέρα λοιπόν από αυτά τα αστεία επιδόματα, σε επίπεδο επιδότησης, το Υπουργείο Πολιτισμού ακόμα δεν είχε δώσει τίποτα. Δηλαδή απευθείας επιδότηση στα θέατρα. Στα θέατρα που είναι επιχειρήσεις, οι οποίες όμως απασχολούν και προσωπικό, και αν τα θέατρα δεν αντέξουν, δεν θα γίνονται και παραστάσεις. Σε επίπεδο λοιπόν επιδοτήσεων δεν έχει δοθεί τίποτα ακόμα. Τίποτα. Ένα χρόνο μετά. Σοβαρά, καθόλου. Δηλαδή μέχρι τώρα τα όποια θέατρα έχουν πάρει κάποιες χαμηλές επιστρεπτές, εφόσον είχαν εταιρείες που θα μπορούσαν με τις εταιρείες αυτές να διεκδικήσουν επιστρεπτές προκαταβολές, όπως και άλλες επιχειρήσεις, τουρισμός κτλ. Κτλ. Αλλά απευθείας στο Υπουργείο Πολιτισμού, περιμένουμε δηλαδή από τον Νοέμβριο, περιμένω από τον Νοέμβριο αυτή την περιβόητη επιδότηση των κενών θέσεων. Ακόμα δεν έχει γίνει. Το έχουν υποσχεθεί, αλλά ακόμα δεν έχει εκταμιευθεί αυτή η επιδότηση. Ένα χρόνο μετά, που σημαίνει ότι αν ο καθένας ή η καθημερινή δεν έχει ένα προσωπικό backup, έχει καταστραφεί ανεπανόρθωτα. Και φυσικά χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή η φετινή σεζόν έχει τελειώσει, εννοείται. Ευελπιστούμε ότι το καλοκαίρι κάτι θα γίνει και πάλι όμως με περιορισμένη χωρητικότητα και με ένα πολύ τραυματισμένο τοπίο, με τις περιοδίες, πολλοί από τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες που έχουν καταγγελθεί ήταν από τους πολύ χαρακτηριστικούς και σταθερούς πρωταγωνιστές των περιοδιών. Θα αλλάξει πολύ το τοπίο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Και εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη ούτε για τον Οκτώβριο. Δεν είμαι αισιόδοξη. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και αν δεν υπάρξει μία συνολική, ολιστική προσέγγιση από το Υπουργείο Πολιτισμού, στήριξη του πολιτισμού, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Με βάση αυτά τα οποία είπες, το αχαρτογράφητο των ηθοποιών, σημαίνει ότι πολύ λίγοι ηθοποιοί παίρνουν ταμείο ανεργίας. Είναι πολύ λίγοι. Δυστυχώς δεν ξέρω να σου πω ποσοστά και τα λοιπά, αλλά όλα αυτά, αν κάποιος θα ανατρέξει στο σωματείο, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά τα παιδιά και μπορούν να σου πούν και ακριβώς πόσο κομμάτι των ηθοποιών τέλος πάντων έχει λάβει μια κάποια στήριξη. Αλλά και αυτή η στήριξη για την οποία μιλάμε είναι τραγική. Δηλαδή τα 534 ευρώ τον μήνα. Καλά, δεν ζεις με αυτά. Είναι ούτε για πλάκα. Είναι ούτε για πλάκα. Και μετά, πέρα από τους εργαζόμενους ενώ τους ηθοποιούς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι και τα θέατρα ως επιχειρήσεις. Έτσι. Οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ με τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού, άρα να συνδεθούν με επιδοτήσεις απευθείας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά και εκείνοι και τα θέατρα μπήκαν σε αυτή την ιστορία με τις επιστρεπτές προκαταβολές. Που τι είναι, παιδιά, είναι δάνεια. Μια τελευταία ερώτηση αφορά εσένα, αλλά δεν είναι μόνο εσένα. Φαντάζομαι ότι αυτό που κάνεις και εσύ το κάνουν και οι περισσότεροι ηθοποιοί ενεργοί, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή. Τι ακριβώς κάνεις αυτή τη στιγμή, είσαι σε πλήρη αδράνεια ή ετοιμάζεις κάτι, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες και για πότε? Δεν είμαι σε πλήρη αδράνεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξέρω πότε θα είναι η πρεμιέρα μου. Που αυτό είναι για τον ηθοποιό που βρίσκεται σε πρόβα, η πρεμιέρα είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Παρ' όλα αυτά κάναμε ως θείασος μια υπέρβαση και είπαμε «ΟΚ, ακόμα και χωρίς να γνωρίζουμε λοιπόν πότε θα ανοίξουν τα θέατρα, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας». Ποιος είναι ο θείασος, λοιπόν, και ποια δουλειά? Η δουλειά είναι η εξής. Είναι μια ανάγνωση, μια και διασκευή του Macbeth του William Shakespeare,
Ο τίτλος παράστασης είναι Macbeth, ο κύκλος του στέμματος. Μία διασκευή για τρεις ηθοποιούς. Την έχει κάνει ποιος τη διασκευή αυτή? Λοιπόν, το κείμενο της διασκευής προκύπτει μέσα από τις πρόβες. Η τελική του όμως παρουσίαση και μετάφραση έχει την υπογραφή του Γιάννη Νταλιάνη, ο οποίος είναι και ένας από τους τρεις ηθοποιούς που παίζει. Δηλαδή, η διασκευή είναι στις κατευθύνσεις του σκηνοθέτη Δημήτρη Μιλωνά. Και το τελικό κείμενο που έχει προκύψει μέσα από τη ζυμός της πρόβας έχει την υπογραφή του Γιάννη Νταλιάνη. Α, είναι και αυτοσχεδιαστικό, δηλαδή, με μια έννοια. Για να προκύψει το τελικό. Δηλαδή, δεν είναι ένα κείμενο που φτιάχτηκε στο σπίτι πριν να αρχίσουμε τις πρόβες, αλλά μέσα από τις πρόβες και μέσα από πολύ συγκεκριμένα θέματα και προσανατολισμούς και κατευθύνσεις που μας έδωθηκαν από το σκηνοθέτη, καταλήξαμε σε ένα κείμενο το οποίο όμως φέρει και την υπογραφή του Γιάννη Νταλιάνη, ο οποίος και παίζει στην παράσταση μαζί με μένα και τον Θανάση Βλαβιανό. Μια παράσταση για τρία άτομα είναι. Είναι μια παράσταση για τρία άτομα. Σκέφτεστε το καλοκαίρι ενδεχομένως? Όχι, αυτό δεν είναι για καλοκαίρι. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι για όταν ανοίξουν τα θέατρα. Σου ξαναλέω, το θεωρώ απίθανο να ανοίξουν τώρα στο καλοκαίρι. Άρα αυτά είναι μια δουλειά που θα δουλεύετε δηλαδή μήνες, αυτό μου λες. Ούτως ή άλλως θα τη δουλεύαμε καιρό, γιατί ακριβώς όπως είπα και πριν, επειδή είναι μια διασκευή που προκύπτει μέσα από την έρευνα, τη μελέτη, τον πειραματισμό της πρόβας, ήθελε παραπάνω χρόνο. Άρα κάπως αξιοποιήσαμε και την αναγκαστική παύση που μας δίνει η πανδημία για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε βάθος. Τώρα το κείμενο είναι έτοιμο, πλέον το σηκώνουμε το έργο, το δοκιμάζουμε στην πράξη και ευελπιστώ ότι τον Οκτώβριο θα ανοίξουμε και θα κάνουμε την πρεμιέρα μας. Τις καλύτερες ευχές μου, σε ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.